Πρόεδρε, η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική και για εσάς, όμως έρχεται να μας θυμίσει τον φάκελο της Διεθνούς Αναγνώρισης που δεν έκλεισε ακόμα. Συμφωνούμε, είναι η μέρα μνήμης. Συνεχίζουμε όσο λογοδοτημούμε τους νεκρούς μας και αυτούς όλους που έχουν μείνει άταφοι εκεί, αλλά θέλουμε λιγάκι να ζητήσουμε και η κυβέρνηση τώρα και όλοι όσοι μπορούν οι φορείς να βοηθήσουν το θέμα της γενεκτονίας, όπως έταξαν και όλα και είπαν, ότι το θέμα της γενεκτονίας να φτάσει στο Ευρωκοινοβούλιο και στον ΟΗΕ. Θα ήταν καλύτερο ένα μεγάλο θείο δώρο και οι ψυχές θα αναπαύονταν, γιατί θα φτάναμε πλέον στην ολοκληρωμένη αναγνώριση της γενεκτονίας στον Ευρωκοινοβούλιο. Ο φετινός εορτασμός είναι διαφορετικός. Είναι διαφορετικός. Είμαστε με... Νιώθουμε μια έντονη συγκίνηση όμως όλοι μας. Θα περάσει και αυτό και θα έρθουν οι καλύτερες μέρες. Λόγω της πανδημίας οργανώσαμε την πλατεία. Είχαμε την ιδέα κάτω στο φλακάκι να γράψουμε το γράμμα Τζέ από το genocide της γενοκτονίας. Και δίπλα σε αυτά να σταθούμε κρατώντας τις αποστάσεις λόγω των μέτρων της πανδημίας. Ακούγεται αυτή τη στιγμή ο υπέροχος ο Κώστας ο Διαμαντίδης. Ναι, η αλήθεια, κάθε χρόνο με το έργο του αυτό της καμπάνας του πόντου, το έχουμε συμβολικό και τιμούμε και τον συγγραφέα και τον δικό μας εδώ συγγραφέα και ποιητή Κώστα Διαμαντίδη. Και είναι μεγάλη τιμή μας και μας να ακούγονται όλα αυτά τα ποιήματα. Αφαίρεις τα χωράφια.